κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι μια πιθανή πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Άγκυρα θα ήταν σύμφωνη με τους στόχους εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ και θα ωφελούσε επίσης τη μακροπρόθεσμη ενότητα του ΝΑΤΟ, ανέφερε το State Department σε επιστολή του προς το Κογκρέσο. Η Τουρκία αιτήθηκε τον Οκτώβριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες να αγοράσει 40 μαχητικά αεροσκάφη F-16 και 80 κίτες συγχρονισμού για τα υπάρχοντα F-16 της. Η Ουάσιγκτον μέχρι στιγμής έχει αποφύγει να εκφράσει οποιαδήποτε άποψη για την πώληση, επικαλούμενη την αρνητική στάση του Κογκρέσου. Η προμήθεια αμερικανικών όπλων στην Τουρκία είναι πλέον δυσκολότερη από όταν η Άγκυρα αγόρασε τα ρωσικά S-400, προκαλώντας την επιβολή κυρώσεων από τη ΣΥΠΑ καθώς και την απομάκρυνσή της από το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35. Η επιστολή του State Department, που έχει ημερομηνία 17 Μαρτίου και υπογράφεται από την Ασδουράκογλου, επισημαίνει τις τεταμένες σχέσεις, ενώ επαινεί παράλληλα την υποστήριξη για τους αμυντικούς δεσμούς της Τουρκίας με την Ουκρανία. Αν και η επιστολή δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή χρονοδιάγραμμα για την πώληση, υπογραμμίζει ότι οι τιμωρητικές ενέργειες της Ουάσιγκτον ως απάντηση στην απόκτηση ρωσικών συστημάτων S-400 από την Άγκυρα ήταν ένα σημαντικό τίμημα που πληρώθηκε. Ως νέμεση σε HD, θα θέλαμε να επισημάνουμε πως όσες επιστολές και να στείλει η κυβέρνηση Biden, μια τέτοια πώληση θα πρέπει να περάσει πρώτα από το Κογκρέσο, το οποίο έχει ξεκάθαρα εκφράσει την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε πώληση όπλων στην Τουρκία. Επιπλέον, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να σταματήσουν το ξαφνικό δίπορτο για τις επιβραβεύσεις με F-16 σε κατοχική δύναμη, γιατί ανά πάσα στιγμή το Κυπριακό θα μπορούσε να γίνει Ουκρανία και Συρία και το ΝΑΤΟ σπαράλια και το State Department θα πρέπει να ακολουθήσει την πορεία που όρισε το Κογκρέσο των ΗΠΑ. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας, κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας nemesishd.gr.